Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μου που επιτέλους μετά τόσα χρόνια καταφέραμε να ξεκινήσει αυτός ο περίφημος κόμβος Μουρνιών, μια πολύ σημαντική είσοδος στην πόλη των Χανίων από όλα τα σημεία του Δήμου μας. Και η ικανοποίησή μου είναι διπλή, διότι η προσωπική μου συμβολή, η συμβολή της Δημοτικής Αρχής και η συμβολή των υπηρεσιών του Δήμου και ιδιαίτερα της υπηρεσίας δόμησης είναι η αιτία που αυτό το έργο είμαστε στην ευτυχή θέση να ξεκινά αυτές τις ημέρες. Το έργο αυτό είχε μπλοκάρει με πολλούς τρόπους για πολλά χρόνια και μία από τις αιτίες ήταν οι λαθεμένες πράξεις εφαρμογής και η τακτοποίηση των πράξεων εφαρμογής από τη μεριά του Δήμου. Από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα και να δώσουμε τη λύση. Διορθώσαμε λοιπόν τις πράξεις εφαρμογής εμείς σαν υπηρεσία δόμησης, αφήσαμε στην άκρη τον εργολάβο ο οποίος είχε κάνει μια σωρία λαθών και δυστυχώς το έργο δεν μπορούσε να προχωρήσει και αυτή ήταν η αιτία. Δυστυχώς δεν είχε γίνει αντιληπτό από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αυτό και δεν είχε προσεχθεί το ζήτημα, όμως επελήθη και στην συνέχεια ασχοληθήκαμε και ασχολήθηκα με το πώς αυτό το έργο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί. Βρήκαμε λοιπόν τον τρόπο από ένα έργο 90 εκατομμυρίων περίπου που προϊζόταν για την Ανατολική Κρήτη, μπήκαμε και εμείς, διεκδικήσαμε χρήματα, 8,5 εκατομμύρια, τα πήραμε αυτά τα χρήματα μέσω ΕΣΠΑ και το έργο πλέον ξεκινάει και έχει εξασφαλιστεί και η χρηματοδότησή του. Και όχι μόνο αυτό, ανέλαβα την πρωτοβουλία, συντονιστήκαμε με τον ΟΑΚ, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εκτέλεση αυτού του έργου και είχαμε ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και έχουμε συντονιστεί ούτως ώστε να περάσουν με το σωστό τρόπο όλα τα δίκτυα και να μην έχουμε στο μέλλον σκαψίματα και το έργο να μπορέσει πραγματικά να αποδοθεί και να είναι το καλύτερο δυνατόν. Αυτό με το οποίο επίσης ασχοληθήκαμε είναι εργοταξιακός σχεδιασμός του έργου, ούτως ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές οχλήσεις, άρα πρόκειται για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις αυτές έχουν να κάνουν και με την επίλυση προβλημάτων που εντωμεταξύ θα τρέχουν στο υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή στην οδό Ζιβρακάκηδων και στην οδό Μουρνιών. Να... Έχουν προβλεφθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σταδιακά το έργο θα εναλλάσσεται μεταξύ οδού Μουρνιών και οδού Ζιβρακάκηδων, ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες οχλήσεις. Αυτό που θέλουμε να πούμε στους δημότες μας και βεβαίως θα αφορά και τους επισκέπτες μας είναι ότι ένα τόσο μεγάλο έργο προφανώς θα δημιουργήσει και κάποια ενόχληση, όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που επιτέλους ένα τόσο σημαντικό έργο θα γίνει και κανένα έργο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την παραμικρή ενόχληση. Το καταλαβαίνουμε αυτό.